εκτιμητών ακινήτων, Κυριάκο Ταλατίνη. Φιλοξενούμε στο σημερινό μας οικονομικό ένθετο. Καλό μεσημέρι, κύριε Ταλατίνη. Καλό μεσημέρι. Καλώς σας βρήκα. Θα θέλαμε αρχικά να σχολιάσουμε τις τιμές των ακινήτων στη μετά το συνεργατισμό εποχή. Μάλιστα. Είδαμε τι ψήφισε η Βουλή. Ναι. Θα επηρεαστούν θετικά ή αρνητικά οι τιμές των ακινήτων? Εντάξει. Πρέπει να αντιληφθούμε τι έχουμε τα κύρια νομοσχέδια. Είναι το νομοσχέδιο για την επιτάχυνση των διαδικασιών εκποίησης, της πώλησης ενυπόθηκων ακινήτων. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια, έτσι να πούμε, ανησυχία ως προς το αν προχωρήσουν μαζικές εκποίησεις. Ναι. Ναι, αυτό πιστεύουμε θα επιφέρει πίεση στις κεφαλογικές αξίες, και διότι οπωσδήποτε η αγορά δεν θα μπορεί να απορροφήσει, δεν έχει το βάθος και τη δύναμη να απορροφήσει όλα τα ακίνητα που δυνατόν να τοποθετηθούν για εκποίηση. Γι' αυτό πρέπει να γίνει μια σωστή ορθολογική διάθεση αυτών των ακινήτων μέσω της διαδικασίας εκποίησης, για να μπορέσουν να πάρουν τη μέγιστη δυνατή τους τιμή. Σίγουρα όμως αναμένουμε ότι θα έχουν διαφόρων ταχυτήτων ακίνητα. Τα καλά, τα κακά, τα μέτρια να πούμε. Ποια ακίνητα θα επηρεαστούν περισσότερο? Πιστεύουμε θα επηρεαστούν περισσότερο τα ακίνητα τα γεωργικά της περιφέρειας, που είναι εκτός των ορίων των πόλεων, που η ζήτηση δεν είναι τόσο οικονομικά δυνατή, και οπωσδήποτε δεν υπάρχει ούτε η ευκολία πλέον χρηματοδότησης για να αγοράσει κάποιος αυτά τα ακίνητα όπως προηγουμένα τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε αυτά, ναι, θα υπάρχουν πιέσεις σε αυτά. Στα ακίνητα των πόλεων... όταν λέμε μειώσεις στις τιμές, πού θα κυμαίνονται αυτές οι μειώσεις? Οι μειώσεις αυτές θα έλεγα, εντάξει, πάντα είναι με μία πρόβλεψη οπωσδήποτε, δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα... Εσείς μπορείτε να την κάνετε, όχι εμείς. Εσείς είστε ιστορικός. Θα έβλεπα ότι οι μειώσεις μπορεί να γίνουν ένα ποσοστό 5 μέχρι 15% στην αρχή της αρχής περίοδου, και να δούμε πώς θα αντιδράσει η αγορά. Αν θα μπορέσει δηλαδή η αγορά, γι' αυτό είναι σημαντικό να έχει μια ορθολογική, λέμε, πώληση αυτών των... Αλλά δεν θα επηρεαστούν, λέτε, τα κίνητα που είναι στα κέντρα των τα πόλεων. Τα κίνητα που είναι στα κέντρα των πόλεων θα έλεγα όχι, διότι είναι πολύ λίγη προσφορά. Η ζήτηση είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα. Έχουν ήδη πωληθεί αρκετά από τα καλά ακίνητα μέσω των που οι τράπεζες έχουν πάρει έναντι των χρεών. Οπότε και δεν θα υπάρχει έξτρα προσφορά, να πούμε. Οπότε αυτά δεν προβλέπουμε ότι θα υπάρξουν, θα έλεγα, σοβαρές πιέσεις στις κεφαλογικές αξίες τους που να οδηγήσει τις αξίες πιο κάτω. Αλλά στα υπόλοιπα πιστεύω θα έχουμε πίσεις, οπωσδήποτε. Mm-hmm. Τι αλλάζει τώρα για κάποιον ο οποίος είχε μη εξυπηρετούμενο δάνειο στην ουσία? Θα χρωστά ενδεχομένως και σε κάποιον άλλο, θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες? Εννοείται ότι αν πωληθεί το δάνειο του... Ναι, σε περίπτωση πώλησης του δανείου του, πλέον θα αναλάβει ο νέος ενυπόθηκος δανειστής, ο οποίος, ναι, θα διέπεται όμως κανονικά από τις συμβάσεις που είχε προηγουμένως με την... Αλλά σίγουρα η διαδικασία εκποίησης πλέον είναι πιο ταχεία, υπό την έννοια ότι δίδει το δικαίωμα στην τράπεζα. Πολύ περισσότερα εργαλεία από ό,τι προηγουμένως. Ναι, ακριβώς. Και τώρα... αυτό θα βοηθήσει όμως την αγορά, ειδικά στην... εάν επολούν το έγκαιρα τα κίνητα σε αυτά τα μη εξυπηρετούμενα, θα ήταν και σε άλλες εποχές που οι αξίες ήταν πολύ ψηλότερες. Και θέλω και ένα καταληκτικό σχόλιο, ναι, για τις πωλήσεις των ακινήτων. Βλέπουμε να συνεχίζεται η ανωδική πορεία. Θα επηρεαστούν θετικά ή αρνητικά οι πωλήσεις από τα νομοσχέδια τα οποία ψήφισε η Βουλή? Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει μια σταθερότητα. Υπάρχουν περιοχές που έχουν ανωδική πορεία, σταθεροποιητική, και άλλες που έχουν κάθοδο. Βλέπω ότι ο κόσμος έχει στραφεί προς τα κίνητα, και πάλι μετά τις φημολογίες για την κούρεμα τυχόν καταθέσεων στην συνεργατική κλπ. Και έχει αγοράσει ακίνητα, βλέποντας ότι είναι το πιο ασφαλές μέσο επενδυτικό που έχει μείνει. Πιστεύω ότι γενικά θα διατηρηθεί το ενδιαφέρον, αλλά λέω ότι, αγαπητέ Σοκράτη, θα έχουμε, η ακίνητη αγορά θα είναι πολλών ταχυτήτων.
Μάλιστα. Δηλαδή διάφορες, δηλαδή αγορά που θα ανεβαίνει, αγορά ίσως που θα παρουσιάζει, σταθεροποίηση κλπ. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σίγουρα αυτό που πρέπει όλοι να αντιληφθούμε είναι ότι η επένδυση στα κινητά είναι μια μακροχρόνια επένδυση. Ασφαλώς. Αυτό πρέπει να αντιληφθούμε. Ασφαλώς όλοι. Και είναι μέχρι που μπορεί ο καθένας. Μάλιστα. Να φτάνει το χέρι μας, λέμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα αθλητικό δελτίο με τον Σοφοκλή Σοφοκλέους. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νικηφόρα ήταν η επιστροφή της ανόρθωσης στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Στο και δύσκολα στο κεκλεισμένο των θυρών Αντώνης Παπαδοπούλος επικράτησε αλβανικής Λάτσι με 2-1 και πήρε προβάδισμα πρόκριση στον δεύτερο προκριματικό του Europa League.